ogni battiso. Ο καλός καιρός βοήθησε και έτσι στο λιμάνι του Ηρακλείου οι βουτυχτάδες και φέτος ήταν πολλοί. Άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, μικροί και μεγάλοι, που αποφάσισαν και φέτος να βουτήξουν για να πιάσουν το σταυρό κατά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων. Ο καιρός βοήθησε τη συμμετοχή και η τύχη τον 8χρονο Ευτύχη Σαραντινό, ο οποίος βούτηξε για πρώτη φορά και μάλιστα έπιασε το σταυρό. Ο μικρός Ευτύχης που χάρηκε τη συμμετοχή του και έδωσε τις ευχές του, δέχθηκε ένα χρυσό σταυρό ως δώρο από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος του ζήτησε να δεσμευθεί ότι ο ίδιος και τα παιδιά της γενιάς του θα δώσουν μάχες για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι η πρώτη φορά που βουτάς, πώς ένιωσες, κρύωσες, τι? Ναι, λίγο και μετά ζεστάθηκα. Πόσο χρονών είσαι? 8. Είναι η πρώτη φορά που βουτάς? Το ήθελες? Ναι. Και πώς νιώθεις τώρα? Τέλεια. Πόσο χαρούμενος νιώθεις που έπιασες στο σταυρό? Πολύ χαρούμενος. Και τι θέλεις να ευχηθείς σε όλο τον κόσμο? Αγάπη, ειρήνη και ευτυχία. Το κλίμα στο λιμάνι του Ηρακλείου ήταν εορταστικό, με τα σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών να συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, συνοδεύοντας με τους θαλασσινούς τους ήχους την τελετή. Και να ζητήσω με το φωτισμό του Θεού σε ό,τι όμορφο ως έργο φωτός εργαζόμαστε στη ζωή μας. Μακριά από σκοτάδια και σκοταδισμούς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να εκπέμψω ιδιαίτερα τούτους τους καιρούς της σύγχυσης που υπάρχουν παντού και που αποδιοργανώνουν όλους μας καθημερινά, βαφτίζοντας το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Ας φωτιστούμε όλοι και ας εργαζόμαστε τα έργα του φωτός. Στην τελετή καθαγιασμού των υδάτων το παρόν έδωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Μάξιμος Ενετάκης, ο Δήμαρχος και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων και πολλής κόσμος που απόλαυσε την ημέρα και αντάλλαξε ευχές. Έχουμε υγεία, χαρές και προκοπή σε όλο τον κόσμο. Και η σημερινή ημέρα να γεμίσει φώτιση τον ελληνικό λαό, να πάμε καλύτερα, μονιασμένοι και αγαπημένοι. Σήμερα η Χριστιανοσύνη γιορτάζει τα Θεοφάνεια. Η ευχή της Εκκλησίας για καλή φώτιση παραπέμπει στην ανάγκη όλων μας να έχουμε φως για να βρίσκουμε λύσεις. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουν φως στη ζωή τους και δύναμη για να πορεύονται μπροστά. Η ευχή που δίνουμε και πάντα πρέπει να δίνουμε είναι η ευχή καλή φώτιση. Καλή φώτιση σε όλους μας. Και αυτό σημαίνει να έχουμε ανοιχτό το μυαλό μας μαζί με την καρδιά μας ανοιχτή και να μπορέσουμε να βαδίσουμε μπροστά όπως το θέλουμε όλοι. Και είναι μια τόσο όμορφη μέρα που προσφέρεται για όμορφες σκέψεις, αλλά πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και αυτούς οι οποίοι έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και έτσι πρέπει να βαδίσουμε όλοι μαζί, να πάμε και την πόλη και τον τόπο μας μπροστά. Η Ελλάδα και η Ορθοδοξία πορεύτηκαν μαζί στους αιώνες και θα συνεχίσουν να πορεύονται, γιατί είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Εύχομαι η σημερινή μέρα να μας δώσει ελπίδα, αισιοδοξία και προκοπή. Με την ολοκλήρωση της τελετής καθαγιασμού των υδάτων, οι βουτυχτάδες έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Έστω!